Οι καταλήψεις συνεχίστηκαν και σήμερα στα γυμνάσια και λύκεια της Καρδίτσας. Σήμερα σε κατάληψη, μέσα στην πόλη βρίσκονται 2 γυμνάσια, 3 λύκεια και 2 ΕΠΑΛ, ενώ ένα λύκειο είχε κατάληψη στην περιφέρεια. Πάντως, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Καρδίτσας, κ. Πετινάρας, μιλώντας στην DRT, παίρνει αποστάσεις από το φαινόμενο των καταλήψεων, αν αυτές, όπως λέει, είναι υποκινούμενες. Έχω δηλώσει και τις προηγούμενες μέρες, ειδικά τις μέρες που ήταν η απεργία των καθηγητών, ήμουν κατηγορηματικά αντίθετος, διότι ήθελα να καταγραφεί η δυναμική του κλάδου. Και επίσης είμαι αντίθετος αν αυτές οι καταλήψεις, αν διότι δεν γνωρίζω επίσημα κάτι, υποκινούνται από κάποιους. Και βεβαίως είμαι αντίθετος με τη βία και την καταστροφή δημόσιας περιουσίας. Εξάλλου επισημαίνει ότι αν οι μαθητές θέτουν αμιγώς εκπαιδευτικά ζητήματα, θα πρέπει να γίνει διάλογος μαζί τους. Θα πρέπει να δούμε τα αιτήματα των παιδιών, αν είναι παιδαγωγικού χαρακτήρα, αν αφορούν το νέο λύκειο, το οποίο και εμείς θεωρούμε ότι είναι εξοντοτικό, 39 μαθήματα στις 3 τάξεις και άλλες 4 στο τέλος, ή να δούμε πώς θα επανέλθει προς τη διδακτική στήριξη, η ενισχυτική διδασκαλία και βεβαίως θα στηρίξουμε τα αιτήματα των παιδιών μέσα από ένα μεγάλο διάλογο με τους γονείς, τα παιδιά και τους συναδέλφους, γιατί όπως γνωρίζετε η εκπαίδευση ανήκει στα παιδιά. Πρέπει όλοι να τα στηρίξουμε, να είμαστε δίπλα μας, αλλά με δημοκρατικό τρόπο.